Το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν ξεκινάει ένα γύρισμα για το traction είναι να βάλουμε τα αυτοκολλητά μας. Γεια σας. Έχετε γύρισμα? Μάλιστα, είναι γύρισμα. Μπορώ λίγο να δω? Ευχαριστώ. Βέβαια, εσύ θα ήσουνα. Ποιος άλλος? Θα πάμε μια βόλτα. Mercedes GLE Coupé. Πού είναι οι ταχύτητες? Οι ταχύτητες είναι εδώ. Είναι αυτόματο, γι' αυτό ξέρεις. Τι κάνουμε πριν ξεκινήσουμε, εσύ μου? Το σταυρό μας. Επειδή είσαι οδηγός? Όχι, επειδή δεν ξέρω να οδηγήσω αυτό το αυτοκίνητο. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλή οδηγός. Το ξέρω. Γι' αυτό σε φωνάξαμε. Αφού κάνουμε το σταυρό μας. Και οι πίσω επιβάτες, έτσι. Ευτυχώς τα αυτοκίνητα πια έχουν και αυτό το ενοχλητικό μπι 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 μπι. Να πηγαίνεις επειδή το πιστεύεις, γιατί είναι όντως ασφαλή η ζώνη. Ναι, αλλά πολλές φορές λες τα πεταχτώ εκεί, δεν τη βάζεις. Όχι, όχι. Τη βάζεις πάντα. Mercedes GLE Coupé. Βράζει SUV δηλαδή. Και κουπέ. Το πιάσες. Την άνεση ενός SUV, τους χώρους, τη χάρη, την τσαχπινιά, την ομορφιά ενός κουπέ. Πατάει στην GLE που είναι κανονικό SUV, κατεβαίνει η γραμμή της οροφής για να γίνει κουπέ, δεν ενοχλεί τους πίσω επιβάτες. Η Mercedes δίνει χωρητικότητα πόρτ μπαγκάζ 650 λίτρα. Σκύλο παίρνει. Και το δικό σου είναι τέρας. Τον λες? Άρη. Έχει πως το λάθος που κάνουν οι Έλληνες. Βαφτίζεται κάποιος Αριστίδης και τον φωνάζουν Άρη. Είναι άλλο όνομα. Σε μένα το λες. Με βάφτισε Αναστασία και με φωνάζει ουσία. Διάβαζα λοιπόν έναν Άγγλο συνάδελφο, ο οποίος έγραφε με το GLE Coupé της Mercedes. Τελειώνει το μονοπόλιο της X6 της BMW, έτσι. Α, αυτός είναι ο ανταγωνιστής. Ο ανταγωνιστής, ναι. Εντάξει, λογικό δεν είναι. Και έρχεται το φαρμακερό καρφί του Εγγλέζου. Όπου μια BMW X6 συναντάει ένα GLE Coupé, τα κοκκινίζει. Πω, αυτοπεποίθηση. Έχει στρωτή οδήγηση. Έχει αθόρυβη κύληση. Δεν καταλαβαίνεις την αναλλαγή των ταχυτήτων. Γιατί είναι διπλόδισκο. Ξέρεις πόσες ταχύτητες έχει? Όχι. 9. 9. Συνόψτεν, πάτσε το πάντλ αυτό εδώ μέσα στο τιμόνι. Για να βάλεις ταχύτητες και παγιδεύεις. Ναι, ναι. Πόσα πιάνει? Πάει πολύ ψηλά. 2,50, 2 αυτό, 2 πολλά. Και σου κόβουν κλίση ή δεν σου κόβουν, έτσι. Όχι, στον δρόμο δεν τρέχουμε, γιατί μπορεί να σηκούν και άλλα πράγματα κακά. Βάλ του κάτι στο πάτωμα. Πάμε. Κάργα, κάργα, μην το σηκώνεις. Πάμε. Πηγαινόμαστε. Πολλά νεύρα, πολλά. Σαλάς ταχύτησε του. Είναι διπλό δίσκο, γι' αυτό δεν υπάρχουν αυτά τα λαγουδάκια που υπήρχαν στο παρελθόν. Είναι πολύ σίγουρο. Κάτσε τώρα γιατί έχει σκύλο εδώ. Ναι. Είναι αυτό το μικρό τσικό σκυλάκι. Ο σκύλος είναι χαμηλωμένος για άσφαλτο. Δεν είναι σαν το GLE Coupé που είναι παντός εδάφους. Μπορώ να σε πάω σε χώμα? Βεβαίως. Φοράει 20 ζάντες. Όσο μεγαλώνει ο τροχός, μεγαλώνει και ο χρόνος για να ξαναγυρίσει το δυσμήνιο να κουμπίσει ένα άσφαλτο. Λογικό. Άρα τι έχουμε? Καλύτερη ψύξη στο λάστιχο. Μπορεί να το αγοράσει κανείς είτε με βενζίνο κινητήρα είτε με πετρελαιό κινητήρα. Αυτό που οδηγούμε τώρα τι έχει? Και με επιτάξει και αθόρυβα, πού το τοποθετείς? Η προφανής απάντηση είναι η βενζίνη, την οποία απάντηση δεν θα σου δώσω. Και όταν είσαι αντιμετωπίσει πολιτικούς, με έχει διακολατσίω εμένα. Είναι πετρελαιό κινητήρα όντω. Δεν ακούγεται συνήθως. Καταλαβαίνεις από τον ήχο του ταξί. Δεν είναι η μόνο του αυτοκίνητου, μόνο είναι και η δουλειά που έχει γίνει στη λειτουργία του πετρελοκινητήρα και έτσι μειώσανε τα δεσιμπέλ. Κάθομαι και πολύ άνετα. Αυτό οφείλεται στα μπάκετ καθίσματα ή τύπου μπάκετ. Αυτές που προσφέρει η κουπέ δεύτερη πλευρά του αυτοκινήτου. Παίρνουν πρώτα τη δύναμη. Στις γυναίκες αρέσει η δύναμη. Και οι δύο κινητήρες, η βενζίνη πετρελαίου, είναι σε σχήμα V, εξακύλυντρη, 3.000 κυβικά. Ο βενζίνης αποδίδει 333 ύπους με 480 νιουτρόμετρα ροπής από 1.400 μέχρι 4.000 στροφές. Και ο πετρελοκινητήρας είναι 367, που και αυτός έχει πολύ χαμηλές ροπές από τις 1.200 στροφές. Μπορεί να ταξιδεύεις με ένα ταχύτητα, με 2.000 στροφές και να πηγαίνεις με 130 σωλήτωρη ταχύτητα για να μην κάνουμε παραβάσεις. Τα εξηγείς πολύ ωραία και πολύ απλά. Εμείς οι γυναίκες, μάλλον, διαλέγουμε αυτοκίνητο πρώτα από την εξωτερική του εμφάνιση. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Διαλέγουν οι άντρες το αυτοκίνητο και παίρνουν αυτό που πείτε εσείς. Ναι. Ναι. Κάτι κάνω λάθος. Και δεν μου λες. Ναι. Πόσο κάνει? Α, μάλιστα. 93.950 το πετρέλαιο. 94.700 η βενζίνη. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει πολλή τεχνολογία. Επίσης υπάρχει έκδοση AMG με άλογα που φτάνει στα 500 και ξέρεις, είναι τρομακτική δύναμη. Για μικρότερα πορτοφόλια υπάρχει η Alpha Class, η οποία μας έχει φέρει και πολύ νεαρές ηλικίες στο πελατολόγιο της Mercedes. Πάντως έχει διάφορα διαστημικά εδώ, έχει αισθητήρες δεξιά-αριστερά. Ναι, δεν θα σου πω τι εξοπλισμό ασφαλείας έχει. Δεν θα προλάβεις να πας στο αυριανό δελτίο ειδήσεων. Θα εξηγήσω όλα. Και πρέπει να προλάβω. Θα στα πω εγώ νεράκι. Adaptive Brake με λειτουργία Halt μας βοηθάει να ξεκινήσουμε στην ανηφόρα χωρίς να μας πάρει πίσω και παράλληλα στεγνώνει τα φρένα
αν ταξιδεύουμε σε φρεγμένο οδόστρωμα. Επίσης, προσαρμόζονται τα φώτα των φρένων τα οποία αναβοσβήνουν σε έκτατη ανάγκη, αν φρενάρεις απότομα δηλαδή. Έχει ενεργή υποβοήθηση στάθμευσης με Parktronic, το οποίο είναι βασικός εξοπλισμός και συνδυάζεται με πακέτο στάθμευσης με κάμερα 360 μοιρών. Υπάρχει υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας. Η υποβοήθηση νεκρής γωνίας. SOS Attention Assist. Καταλαβαίνει ότι έρχεται η νύστα από τον τρόπο που πιάνει στο τιμόνι. Υπάρχει τέτοιο πράγμα. Βεβαίως. Υποβοήθηση πέδησης, ώστε να φρενάρει με μεγαλύτερη δύναμη σε επικίνδυνη κατάσταση. Υπάρχει ABS, κλασικά ξέρεις, αντιμπλοκάρισμα τροχών. ASR, για να μην γλιστράμε. Το Collision Prevention Assist. Υποβοήθηση προσαρμοζόμενης πέδησης σε εμβέλεια ταχύτητας από 30 έως 250 χιλιόμετρα από το ραντάρ που υπάρχει στο αυτοκίνητο επάνω. Αν επίκειται μια πιθανή σύγκρουση με κινούμενο αντικείμενο, μπορεί να αναγνωριστεί με ταχύτητες από 7 έως 250 χιλιόμετρα. Και αν ο οδηγός αντιδράσει με φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, η προσαρμοζόμενη υποβοήθηση πέδησης μπορεί να βοηθήσει. Ηλεκτρονικό σύστημα πρόσφυσης για τρακίνητα. Αυτό μπορεί να παρέμβει και να εμποδίσει το σπινάρισμα κάθε κινητήριο τροχού ξεχωριστά. Αισθητήρες πρόληψης και ανατροπής, ώστε να διαφοροποιηθούν οι χρόνοι αντίδρασης των προεντατήρων των ζωνών, αν οι αρρώσακοι πρέπει να δουλέψουν νωρίτερα και όλα αυτά τα πράγματα για να μας προστατεύσουν. Και τέλος, υπάρχουν επίσης αρρώσακοι παραθύρων, ώστε να μην χτυπήσει το κεφάλι σε εδώ που εκεί γίνονται ζημιές μεγάλες. Διαλέγει τι θα ανοίξει και αν. Ξέρεις, πολλές φορές λέει κάποιος τράχαρα και δεν άνοιξαν οι αερόσακοι. Και καλά κάνει δεν άνοιξαν. Δεν πρέπει, γιατί το τραυματίστηκε. Δεν ανοίγουν πάντα. Όχι. Αλίμον, αν ανοίγαν το παραμικρό, ξέρεις τη μεγάλη ζημιά για το αυτοκίνητο. Πολλές χιλιάδες ευρώ. Όταν ο οδηγός βάλει όπισθεν, κρύβεται μια κάμερα εκεί και εμφανίζεται. Και κοίτα, θα γίνει τώρα στην οθόνη σου. Τσακ. Wow. Μου κάνουν πλάκα οι φίλοι μου για το πώς θα καταφέρνω και παρκάρω το αυτοκίνητο έχοντας μία απόσταση από τον μπροστά και από τον πίσω ένα χιλιοστό. Άρα είσαι καλύτερο πάρκινγκ. Πάρα πολύ καλό στο πάρκινγκ. Μπορώ να υπολογίσω πάρα πολύ καλά το χώρο. Πόσο okay. Είναι 8,7 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα η βενζίνη και 6,9 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα το πετρέλαιο. Τα βλέπω λογικά πάντα εργοσιακά. Είναι τετρακίνητο που μόνο του κάνει κατανομή 50% μπροστά, 50% πίσω. Ήσουν πάντα όμορφος κύκνος ή ξεκίνησα από ασημόπα από και έγινες κυκνάρα. Ήμουν ένα ωραίο παπάκι όταν ήμουν μικρή, ένα πολύ όμορφο μωρό που ξανθώ έκανε ρομάτικο κοτσιλάκι, ξέρεις τέτοια. Α, είναι original το παιδί. Ναι. Μπαμπάς ή μάμα ξανθιά. Και οι δύο. Α, και τα μάτια. Επίσης και οι δύο γαλανά και τα δύο μου αδέρφια. Α, έχει αδέρφια. Έχω αδέρφια. Ένα μεγαλύτερο αδερφό, μια μικρότερη αδερφή, πολύ κοντά σε ηλικίες. Κάπου έτσι ατσουμπάλιασα εκεί στο δημοτικό γυμνάσιο. Όχι λίγο. Να τις σκίσεις τις φωτογραφίες αυτές, δεν είναι να υπάρχουν. Κάπως έχω εξαφανίσει κιόλας. Δεν νομίζω να μπορεί κανείς να τις βρει. Ψηλό λίγο, ατσούμπαλο λίγο. Δεν είχα μέση λίγο. Εκεί προς το τέλος περίπου Λυκείου. Του λυκείου. Άρχισα να γίνομαι. Γυναίκα. Μάλιστα. Πιο θηλυκή. Ξέρω σε αποκαλούσα με την αυτογενειστική αργό τη δική μας. Πώς. Είσαι πολύ ωραίο σασί. Αυτό δεν μου το έχει ξαναπεί κανείς. Το καταγράφω στις καλές ατάκες. Μάλιστα. Ποιο είναι το πιο ωραίο πείραγμα που σου έχουν κάνει. Θυμάμαι ένα τύπο που περπατάω στον δρόμο και με κοιτάει και λέω «Οχ, τι θα πει». Προδελτίου. Με κοιτάει και λέω «Έλα, πες την». Όλοι «Ωραίος λαιμός». Και με πιάνουν κάτι γέλια και του λέω «Καλά σοβαρά ρε φίλε». Δηλαδή, ωραίος λαιμός. Από όλο το σασί το λαιμό είναι. Όχι, γιατί τόσο πλάκα. Δηλαδή, σου λένε ωραία μάτια, ωραία αυτό, διάφορα, whatever. Και του λέω «Ωραίος λαιμός». Έσκασα στα γέλια. Ο αδερφός σου υπήρξε καταπιεστικός, γιατί συνήθως αν το κορίτσι είναι πιο μεγάλο είναι η μικρομάμα στο αγόρι. Αν το ανάποδο την καταπιέζει. Είχαμε πάντα πάρα πολύ καλές σχέσεις τα αδέρφια μεταξύ μας. Ο αδερφός μου έτσι πέρασε μια περίοδο που ήθελε να είναι υπερπροστατευτικός. Ποιος είναι αυτός με τον οποίο βγαίνεις και τέτοια ο κριτικός ο αδερφός που δεν είναι κριτικός καμία σχέση. Γιατί έβλεπε τους άλλους φίλους του να κάνουν το αντίστοιχο στους αδερφές και σου λέει άρα πρέπει να το κάνω κι εγώ. Η πραγματικότητα είναι ότι μάλλον τον εκμεταλλεύτηκα και επειδή αυτός ως μεγαλύτερος έβγαινε, τσουπ κολούσα κι εγώ από κοντά. Έβρισκα κι εγώ την ευκαιρία και την άδεια κυρίως να βγω έξω. Και στο σχολείο. Ήσουν μόνο σπασικλάκι ή ήσουν τσαμπουκί. Μόνο σπασικλάκι και... δεν ήμουν. Α, δεν ήσουν, ναι. Διάβαζα λίγο, τα πιάνα εύκολα, ήμουν πάρα πολύ καλή μαθήτρια. Όχι του 20, του 18,5, αν ήθελα το έκανα, 20 δεν ήθελα. Αλλά ήμουν επαναστάτρια, όχι άτακτη, ατίθαση. Δεν με κάνανε εύκολα καλά. Δεν σε κάνανε ζάφτη που λένε. Μπράβο. Ό,τι και να έκανα, όμως, επειδή ήμουν καλή μαθήτρια, δεν μπορούσα να μου κάνω κάτι. Αποκοπάνες. Φουλ. Τι εννοείς.
Στο μεταξύ είχα το θράσος και έκανα κοπάνα πρώτη ώρα και ήμουνα και σε μια καφετέρια, θυμάμαι, που ήταν δίπλα στο σχολείο. Δηλαδή περνούσα και με βλέπανε κιόλα. Με αθλητισμό στο σχολείο σου, στα παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Μου άρεσε πολύ. Αν και οι γονείς μου δεν ήταν πολύ εύκολοι σε αυτό, γιατί θεωρούσαν ότι εγκαταλείπω το διάβασμα. Yeah. Αλλά μου άρεσαν πολύ. Μπάσκετ, βόλεϊ, στίβο και ποδόσφαιρο και μπαλίτσα με τον παπά. Ναι. Ο πατέρας μου με έβαλε να οδηγήσω στα 16. Νομίζω πρέπει να ζητούσα από παιδί στον παπά μου το τιμόνι για να οδηγήσω. 18 και μία μέρα πρέπει να έδωσα για δίπλωμα. Τα γενέθλιά μου είναι 16 Μαΐου. Η ημερομηνία έκδοση του διπλώματος είναι κάτι τέλη Μαΐου. Ήμουν λίγο αγοροκόριτσο, έτσι να το πούμε αυτό. Και μπαλίτσα και τιμόνι και όλα. Αλλά και κούκλες μαζί. Είχε ο παπάς μου μία μαούνα, ένα Audi GL100. Οδηγώ πολλά χρόνια, οδηγώ καλά, αλλά είμαι λίγο νευρική, όχι ότι βρίζω κανέναν, και αυτό το έκανα. Το έχω ξαναχέρι μία μέρα, γιατί αισθάνθηκα πολύ άσχημα με τον εαυτό μου και δεν το ξανάκανα ποτέ. Τραγουδάς. Και τραγουδάω και χορεύω και μέσα σε ό,τι μπορεί να περιλαμβάνει αυτό που λέμε χαρά της ζωής, είμαι. Είσαι μέσα. Μαγειρεύεις. Μαγειρεύω βεβαίως, σχετικά καλά. Ποιο είναι το αγαπημένο σου? Δεν ξέρω. Κρέας ή ψάρι? Κρέας, νομίζω. Μ' αρέσει πολύ το ψάρι, αλλά μου αρέσει το καλοκαίρι πιο πολύ το ψάρι. Ναι, ναι. Ουζάκι του, έτσι, τη θαλασσίτσα έτσι του. Τι σου κάνει πιο πολύ εντύπωση το αυτοκίνητο αυτό? Κάθε Αύγουστο όλο το μήνα μας έβαζε μέσα και τα τρία πιτσιρίκια και τη γυναίκα ο παπάς και φεύγαμε και πηγαίναμε ατελείωτα ταξίδια σε όλη την Ευρώπη. Και επειδή ένιωθα πολύ ασφαλής αυτό το μεγάλο βαρύ αυτοκίνητο το γερμανικό, μου έχει μείνει αυτή η ανάγκη ως κληρονομιά του στιβαρού αυτοκινήτου μέσα στο οποίο νιώθω ασφάλεια. Αυτό είναι που μου αρέσει σε αυτό το αυτοκίνητο. Βολεύει το χέρι να το πω αυτό, γιατί έχει μια σημασία για μένα. Σε βολεύει. Με βολεύει έτσι που κάθεται αυτό το χέρι, εδώ είναι ψηλά. Έτσι. Βέβαια, οδηγούμε τα δύο χέρια στο τιμόνι. Μάλιστα, κύριε Στεφανή. Βέβαια. Δεν θέλω να σε καταπιέζω, ποτέ. Αλλά έχετε έναν οδηγό δίπλα σας που είναι εξαιρετικά απίθαρχος. Οπότε το χέρι είναι εδώ, μπορεί να είναι μέσα στην τσάντα, μπορεί στο τηλέφωνο. Συγγνώμη. Αυτό έχει ανοιχτή ακρόαση. Δηλαδή έχει συνδέσει, έχει πολύ μεγάλη στεχνιμότητα. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Επίσης, από ό,τι βλέπεις, έχει ένα πολυλειτουργικό τιμόνι, δηλαδή κάνει πολλές δουλειές. Πολύ χρήσιμο πράγμα. Γιατί δεν φεύγουν τα χέρια σου τιμόνι, δεν προσφέρει τίποτα. Με τα χέρια σου μπορείς να χειρίζεσαι το ραδιόφωνο, το τηλέφωνο, διάφορες το χάρτη, τα πάντα. Αλλά πέρασαν πολλά χρόνια σε ό,τι με αφορά που δεν τα χρησιμοποιούσα διότι δεν είχα ασχοληθεί. Όταν ασχολήθηκα και το κατάλαβα. Το λάτρεψες. Το λάτρεψες. Ξέρεις, εγώ έλεγα πως συχαίνω με τα αυτόματα αυτοκίνητα, διότι πρέπει να είσαι λίγο φλόρος για να τα έχεις. Και εγώ θέλω να την καρφώνω τη Δευτέρα. Μέχρι που οδήγησα. Και σου άρεσε? Πολύ. Σε αυτό το κίνητο επίσης έχεις το περιθώριο να επεμβαίνεις στο DNA του. Αυτός ο διακόπτης, από την βλέπεις, σου ρυθμίζει σε 4 διαφορετικές φάσεις το αυτοκίνητο. Individual. Μπράβο. Sport. Μπράβο. Comfort. Φαγητός. Παγετός, λάσπη, γλιστερός δρόμος. Στις εκδόσεις Αμεγγέ υπάρχει και Sport Plus, που σημαίνει ότι μπαίνεις στην πίστα και κουράζεις τα βατράκια σου. Το κουράζεις τα σπάς, μπράβο, είναι ακριβώς. Μπορούμε να μπούμε σε διάφορες. Το ραδιόφωνο, navigation, ραδιόφωνο, media, σου βγάζει consumption, κατανάλωση. Με το Mercedes Connect Me κάνεις σερφάρισμα στο ίντερνετ. Παρκαρισμένος βέβαια, έτσι όταν ταξιδεύεις. Διαχειρίζεται συντήρηση και τηλεδιάγνωστική. Απομαγνησμένη διαχείριση ατυχημάτων και βλαβών. Πληροφορίες κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο. Πηξίδα, Google Map, ταξιδιωτικό οδηγό και ό,τι άλλες εφαρμογές έχει η Mercedes-Benz. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Δεσμεύομαι να πάμε βόλτα σε αγώνα. Ναι, ναι. Καλά. Γεια σου, γεια μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Κώστα. Καλές ειδήσεις να μας δώσεις. Ευτυχώς γλίτωσα από το Θωμά σήμερα. Απορώ πως αυτό το παιδί, χωρίς την παρουσία μου, θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Επιτέλους, θα κάνω μια παρουσίαση μόνος μου. Χωρίς εμένα. Εγώ και το Citroën σε 4. Απορώ. Γιατί αν ήταν εδώ ο Θωμάς, θα άρχιζε πάλι να λέει για τους κινητήρες πετρελαίου. Με τα κολλήματα που τραβάει με τους κινητήρες βενζίνης, θα ξεχάσει εντελώς τους πετρελοκινητήρες. Έχει κολλήσει εκεί. Πετρέλαιο, πετρέλαιο. Δίζελ. Εντάξει, έχουν παράδοση οι Γάλλοι στο πετρέλαιο, αλλά είναι και η βενζίνη. Ξύπνα, Θωμά. Εγώ θα σας πω για τους δίζελοκινητήρες. Έχει βγει νέος κινητήρας από τους Γάλλους που μπαίνει στο C4, 1200 Pure Tech. Που η Citroën έχει επενδύσει στην τεχνολογία κατασκευής του Blue HDI 100 διαφορετικές πατέντες. Σε τέτοιο σημείο έχει αναγνωριστεί η σπουδαιότητα του κινητήρα αυτού, που όχι μόνο δανείστηκαν τεχνολογία και άλλες εταιρείες, αλλά αρκετές από αυτές προμηθεύονται και τον ίδιο τον κινητήρα. Βενζίνη, τρικύλινδρος, τούρμπο,
με 110 και 130 ύπους. Ότι η Citroën έχει τοποθετήσει όλη την εμπειρία που έχει τόσα χρόνια για τους diesel σε αυτό τον κινητήρα που βρίσκεται στον καινούργια σε 4. Θα το πει. Δεν υπάρχει περίπτωση να το πει. Είναι και βραβευμένος. Βγήκε κινητήρας της χρονιάς. Θα έχει αρχίσει πάλι τώρα την παρόλα με τους κινητήρες βενζίνης και με τα βραβεία και με τα πήξε δείξε. Και η μέση κατανάλωσή του, η εργοστασιακή πάντα, ξεκινάει από 4,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Ο 1,6 Blue HDI βγαίνει σε δύο εκδόσεις, με 100 και 120 ύπους. Συνεργάζεται δε με χειροκίνητα κυβότια 5 ταχυτήτων για την έκδοση των 100 ύπων ή με εξάρι χειροκίνητο ή αυτόματο η έκδοση των 120 ύπων. Σημειωτέων ότι χρησιμοποιεί μικροϊβριδική τεχνολογία. Μάλιστα, με τον κινητήρα των 130 ύπων υπάρχει διαθέσιμο και αυτόματο κυβότιο 6 σχέσεων. 40% γρηγορότερες αλλαγές χάρη στο σύστημα Quick Shift που συγχρονίζει καλύτερα τον κινητήρα μαζί με το κυβότιο. Χρησιμοποιεί επίσης την καινοτόμο τεχνολογία Selective Catalyst Reduction. Σήμερα που είμαι μόνος μου, τα σκέφτομαι όλα αβίαστα. Βγαίνουν εύκολα. Πώς θα τα βγάλει πέρα? Βγαίνει, τα λέει εκείνος, με καβαλάει, δεν με αφήνει να μιλήσει. Οι καταναλώσεις. Α, τώρα θα πω. Ξεκινάνε σε εργοστασιακή τιμή από 3,3 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και φτάνουν μέχρι 3,9. Όσο σημαντικό λοιπόν είναι για την τσέπη μας να χρησιμοποιήσουμε ένα diesel κινητήρα. Υπάρχουν εκδόσεις που εκπέμπουν λιγότερα από 90 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο διοξιδίου του άνθρακα και έτσι δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας. Θα πει άραγε για τις αισθητικές αλλαγές. Νέα φωτιστικά σώματα μπρος και πίσω έχουν τοποθετηθεί και LED μπροστά. Ή ότι στο εσωτερικό έχουμε οθόνη 7 ετζών. Ελέγχεις από εδώ, Bluetooth, ηχοσυστήματα, navigation system. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουμε λιγότερα κουμπιά στο ταμπλό. Περισσότερη πρακτικότητα και εξοικονόμηση χώρου. Ότι έχουμε 408 λίτρα στο πορπαγκάζ με επίπεδο πάτωμα φόρτωσης. Και φυσικά καλύτερη εκμετάλλευση των εσωτερικών χώρων. Θα πει ότι 5 ενήλικες ταξιδεύουν άνετα. Ταξίδι άνετο. Μέχρι και προαιρετικά μπορεί να παραγγείλεις καθίσματα τα οποία σου κάνουν μασάζ. Έξτρα μεν, πολύ βοηθητικό δε. Ένα σημαντικότατος παράγοντας στην ασφάλεια των σύγχρονων αυτοκινήτων είναι αναρτήσεις. Ανάρτηση, κράτημα, γάλι. Πάνε μαζί αυτά. Εξόπλισε το C4 με τέτοια ρύθμιση που σου δίνει την εντύπωση ότι ανά πάσα στιγμή μπορείς να ταξιδέψεις παντού χωρίς να κουραστείς. Το καταλαβαίνεις. Η ανάρτηση δεν είναι μόνο για αυτόν που θέλει να πάει πιο σβέλτα σαν και εμένα. Και δεν αναφέρουμε μόνο στην ποιότητα κίνησης. Πέρα από το sportif χαρακτήρα που βγάζει, είναι και απόλυτα ασφαλής για τον μέσο οδηγό. Του εμπνέει έτσι μια σιγουριά. Απομυζείς ακόμα και το παραμικρό περιθώριο επιδόσεων που σου δίνει η νέα Citroën C4. Δεν σταμάτησαν μόνο εκεί. Βελτίωσαν και την ηχομόνωση του αυτοκινήτου. Που έχουν φροντίσει ειδικά στα σημεία εισαγωγής των ρήβων στην καμπίνα. Τώρα που λέω για ηχομόνωση, σαν να ακούω μέσα από την πολλή ησυχία πια. Κάπου σαν να ακούω το Θωμά, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχω μπερδευτεί λίγο. Κάνεις ξεκούραστο ταξίδι. Δηλαδή, φεύγεις ρε παιδί μου από Αθήνα και πας Αλεξανδρούπολη. Και βγαίνεις έξω ατσαλάκωτος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά και αισθήματα ασφαλείας. Είναι δεδομένο ότι τώρα θα με ήθελε δίπλα του. ESP με Intelligent Traction Control. Για να τον βοηθήσω. Διαβάζει τις συνθήκες στον δρόμο. Και όταν κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται το σύστημα ότι ο εσωτερικός τροχός χάνει την πρόσφεσή του, βοηθάει όσο μπορεί τον εξωτερικό τροχό για να έχει το αυτοκίνητο το κράτημα και την πρόσφυση που χρειάζεται. Brake Assist, επιπλέον βοήθεια κατά το φρενάρισμα με ηλεκτρονικό κατανεμητή φρένων. Σύστημα ειδοποίησης για ακούσια αλλαγή λωρίδας στο δρόμο. Και σύστημα ελέγχου τυφλής γωνίας. Οδηγάς μέσα στην πόλη, αλλά κάποια στιγμή έχεις στη δεξιά σου, αριστερά σου ένα στόλο από παπιά. Να μην έχεις μια εικόνα που πας κύριε. Και η τιμή με την οποία κάποιος μπορεί να αποκτήσει μία έκδοση της νέας Citroën C4 από 13.940 ευρώ. Αλλά σήμερα το νιώθω, σας το λέω, σαν να ακούω το Θωμά εδώ γύρω, σαν να το νιώθω δίπλα μου, έχει αρχίσει και με τρομάζει αυτό, νομίζω ότι κάπου εδώ είναι. Μη παλικάρι μου, μη το τηλεκοντρόλ, το διάλειμμα θα κρατήσει 2 λεπτά. Ζήτησα από το Μάνο το εξής. Να μου φέρει ένα αυτοκίνητο που να έχει χώρους. Αλλά να κινείται εύκολα μες στην πόλη. Και να κάνει και το ταξίδι του αν χρειαστεί. Και μου έφερε το νέο Honda Jazz. Να σου πω ότι έχουν πουληθεί ήδη 5 εκατομμύρια Honda Jazz από την πρώτη μέρα που κυκλοφόρησε. Και πού πατάει νόμου το Jazz? Σε 4 ρόδες. Ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες του? Οι πυλώνες, Χώροι. Ποιότητα, τεχνολογία, ευελιξία.
Ο σχεδιασμός του ακολουθεί τη φιλοσοφία Honda. Jazz. Και από εκεί πρέπει να δοθεί έμφαση και στην ορατότητα. Βλέπεις τα φινιστρίνια εκεί επιτρέπουν να έχει καλύτερη ορατότητα. Οι βάσεις των καθρεφτών έχουν τοποθετηθεί πιο χαμηλά ώστε να μην εμποδίζουν την ορατότητα. Μεγάλες γυάλινες επιφάνειες. Παίζουν για κυβικά. Πλέον είναι 1300 κινητήρας με μεταβλητό χρονισμό. Και αποδίδει πόσο άλλο. 102 ύπους. Τώρα σοβαρά. Ναι. Τούρμπο είναι. Όχι, ατμοσφαιρικός. Honda, παράδοση. Έχει απόδοση αντίστοιχη ενός 1400 όπως ήταν στο προηγούμενο. Και η οικονομία που ταιριάζει πιο πολύ σε έναν κινητήρα 1200 κυβικά. Γιατί η μέση κατανάλωση βρίσκεται στα 4,6 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Η ρωσιακή πάντα. Κυβότητα ταχυτητών. Εξάρι, χειροκίνητο. Αυτό που έχουμε. Ναι. Στην προηγούμενη γενιά ήταν πεντάρι. Καλύτερη κλιμάκωση, σβέλτο μες στην πόλη και η έκτη βοηθάει στα ταξίδια. Αυτόματο έχουμε. CVT με πιο γραμμική και άμεση αίσθηση. Γραμμική. Α. Καλά όλα. Αλλά αυτό το χωράει. Magic Seat. Σε όλα τα αυτοκίνητα, ο χώρος κάτω από το πίσω κάθισμα είναι συμπαγής. Δεν υπάρχει κενό, γιατί εκεί πέρα μπαίνει συνήθως το ρεζερβουάρ. Οι Ιάπωνες στη Honda το έχουν τοποθετήσει πιο μπροστά. Και έχει δημιουργηθεί λοιπόν ένας χώρος κάτω από τα πίσω καθίσματα, ο οποίος είναι κούφιος κενός. Σηκώνονται τα καθίσματα και μπορείς λοιπόν να τον εκμεταλλευτείς για να μεταφέρεις μακρόστινα αντικείμενα, ψηλά αντικείμενα και αντικείμενα που γενικά δεν θα μπορούσες. Το χωράει! Ο χώρος των αποσκευών ξεκινά από 354 λίτρα και φτάνει ως 1314. Έχει πάρα πολλές δυνατότητες διαμόρφωσης. Magic Seat, σηκώνονται καθίσματα, πέφτουν καθίσματα, πάνε πιο μπροστά, γίνεται καναπές. Φεύγουν. Ξέρεις ότι γίνεται και καναπές. Αχ, μη μου λες τέτοια. Τραβάς λίγο μπροστά το μπροστινό κάθισμα, ναι. Βγάζεις το προσκέφαλο και γίνεται ένας ενιαίος χώρος από μπροστά μέχρι την πλάτη του πίσω καθίσματος. Άρα ενώ έχουμε ένα αυτοκίνητο περίπου στα 4 μέτρα που είναι ευέλικτο και βολικό για κίνηση στην πόλη, προσφέρει μεταφορικές δυνατότητες πολύ μεγαλύτερων αυτοκινήτων. Θες να σου πω και για ανάρτηση. Επανασχεδιασμένη για ακόμα καλύτερη άνεση των επιβατών και σύστημα AHA. Αχα! Γιατί γελάς? Δεν είναι γέλιο. Αχα! Agility Handling Assist. Πας να στρίψεις μια στροφή. Στον εσωτερικό τροχό, αν νιώσει ότι πάει το αυτοκίνητο να γλιστρήσει, τον φρενάρει εσωτερικά. Επομένως, σου κρατάει τη σωστή κατεύθυνση. Πριν να επέμβει το anti-spin και το stability και όλα αυτά. Σύστημα ασφαλείας, ε. Ναι. Σε ένα αυτοκίνητο, όταν λέμε ότι είναι πεντάστερο, εμένα το μυαλό μου με πάει αυτομάτως και στα ξενοδοχεία. Έχει καμία σχέση? Καλό είναι το ένα, καλό είναι και το άλλο, αλλά σε διαφορετικό τομέα. Μιλάμε για τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP που κάνει όλες αυτές τις μετρήσεις ασφαλείας. Τα 5 αστέρια είναι η μέγιστη διάκριση που μπορεί να πάρει ένα αυτοκίνητο στις δοκιμές ασφαλείας. Τα έχει πάρει αυτό. Και μάλιστα με τις τελευταίες προδιαγραφές, ναι. Οι οποίες έχουν γίνει ακόμα πιο αυστηρές. Έχει και πολλά ηλεκτρονικά συστήματα και συστήματα ασφαλείας που βοηθούν ώστε να επιτευχθεί αυτή η απόδοση. Αχα. Όλα τα Jazz από τη βασική έκδοση είναι φωδιασμένα με το σύστημα City Brake Active μέσα στην πόλη, ναι. Για ταχύτητες έως 32 χιλιόμετρα. Ανιχνεύει αν υπάρχει κάποιο εμπόδιο ή αυτοκίνητο μπροστά. Και φρενάρει. Και φρενάρει αν εσύ αργήσεις. Άρα σε προλαβαίνει από σύγκρουση. Ακριβώς, ή μειώνει τις συνέπειες της σύγκρουσης. Mm. Όσο ανεβαίνουμε εκδόσεις μπαίνουν και άλλα συστήματα ασφαλείας. Forward Collision Warning. Ναι. Κάτι πάει να γίνει μπροστά. Σε βλέπω για σύγκρουση. Ένα... Αρχίζουν και χτυπάνε λαμπάκια, ηχητικά. Πας και τη γλιτώσεις. Traffic Sign Recognition System. Διαβάζει τα σήματα, ναι. Με τα όρια ταχύτητας κτλ. Και στα εμφανίζει για να βλέπεις τι σου γίνεται. Intelligent Speed Limiter. Α, δεν έχει τελειώμα, έχει κι άλλο. Ναι. Α. Έχεις βάλει στον αυτόματο πιλότο με μια ταχύτητα να πηγαίνεις. 100 χιλιόμετρα. Εθνική οδό. Ναι. Αν δει το όριο εκεί πέρα, για κάποιο λόγο είναι στα 80. Πες μου τι σε πάει στα 80. Σιγά σιγά, χωρίς να φρενάρει, απλά στην ουσία κλείνει τον γκάζι, περιμένει να πέσει στα 80. Lane Departure Warning. Πάει ο άλλος ή η άλλη να πιάσει κάτι, μα φεύγει από τη λωρίδα. Λάθος. Με αυτό το σύστημα, μόλις πας να αλλάξει λωρίδα, εμφανίζονται πάλι κάποια σήματα μπροστά και ηχητικό σήμα. Και τέλος, High Beam Support System. Αυτόματα ρυθμίζεται τη μεγάλη σκάλα και όταν έρχεται κάποιος από απέναντι, γυρνάει στα μεσαία φώτα πάλι. Εδώ πάνω βλέπω ότι πάνω από τον καθρέφτη το καπάκι το πλαστικό έχει μεγαλύτερη έκταση από όλα τα υπόλοιπα. Αν κοιτάξεις απ' έξω θα δεις ότι βρίσκονται όλα όσα χρειάζονται για να υποστηρίζουν όλα αυτά τα συστήματα ασφαλείας. Και ανιχνευτές, κάμερες. Ακριβώς. Και τέτοια. Δεν την έχω ξαναδεί αυτή την οθόνη αφής. Ακόμα από τη βασική έκδοση υπάρχει οθόνη αφής 5 ιντζών που ελέγχει πολλές από τις λειτουργίες. Ραδιό CD, σύνδεση Bluetooth με κινητό τηλέφωνο. Στις επόμενες εκδόσεις υπάρχει 7 ιντζών οθόνη με το σύστημα Honda Connect. Προβάλλονται κάποιες από τις εφαρμογές του κινητού στην οθόνη και ελέγχει ακόμα περισσότερες λειτουργίες και έχει και κάποιες δικές του. Και σύστημα πλοήγησης. Εάν ο Ιαπωνέζος δεν ήταν φουλ της τεχνολογίας, ποιος θα ήταν? Ποιος θα ήταν, πες μου. Όχι. Και αν θες να ξέρεις, ναι. Έχει 16.030 ευρώ. Με απόσυρση? Ναι. Το περίεργο είναι ότι όταν ακούω τη λέξη jazz,
Μου έρχεται κι άλλο πράγμα στο μυαλό. Τι? Αυτό το τραγούδι. Νύχτα γλυκιά με τζαζ και... Είναι τελείως τζαζ αυτή. Άστρα φιλιά στο μπλε μας νησάκι. Επειδή σε τόσο απίθανα, συγκλονιστικά και εθιστικά βίντεο, η συνείδηση ποδός είναι το κοινός και αφιδός πλην ανοήτως επαναλαμβανόμενο «Δεν υπάρχει», το Traction, κυρίες και κύριοι, σας πληροφορεί ότι υπάρχει. Η Polaris υπάρχει και υπάρχει στην Ελλάδα. Αντιπροσωπεύεται κανονικά και εισάγει στη χώρα μας την άγρια μαγεία της απεριόριστης εκτός δρόμου οδήγησης με τετράτροχα, διθέσια ή ακόμα και τετραθέσια οχήματα. Επομένως, μην ξανακούσουμε το «Η Polaris δεν υπάρχει». Για να σας αφήσουμε στην ησυχία σας και να απολαύσετε το βίντεο, ας πούμε επιγραμματικά μόνο ότι η Polaris είναι μια αμιγώς αμερικανική εταιρεία η οποία εδώ και 60 χρόνια παράγει αντισυμβατικά οχήματα κυρίως εκτός δρόμου, αναζητώντας την τελειότητα. Από snowmobiles έως μοτοσυκλέτες μεγάλου τουρισμού, η Polaris πρωτοπορεί. Αυτά που βλέπετε στην οθόνη σας είναι τα τετράτροχα παντός εδάφους, τα οποία, όπως είπαμε, αντιπροσωπεύονται πλέον στην Ελλάδα και διατίθενται σε μια τεράστια ποικιλία. Απίστευτες δυνατότητες κίνησης, όχι απλώς πέρα από τα όρια της ασφάλτου, αλλά και από αυτά της λογικής ακόμη, τα Polaris διατίθενται σε υποδυνάμεις από 45 έως 144 άλογα. Με κάθε σεβασμό στο περιβάλλον, οι 144 ύπη του κορυφαίου Polaris RZR XP Turbo EPS με τον υπερτροφοδοτούμενο χιλιάρι κινητήρα δεν σκάβει μόνο, σκάβει και πετάει κυριολεκτικά. Το καμάρι της Polaris με τεχνολογία κινητήρα και αναρτήσεων πραγματικά κορυφαίο. Και πάλι συγγνώμη για την διακοπή της απόλαυσης του βίντεο, αλλά καλό θα είναι να θυμάται κανείς ότι ακόμη και σήμερα, στον ομογενοποιημένο και πολιτικώς ορθό κόσμο μας, υπάρχουν εταιρείες που ξεχωρίζουν. Η ποιότητα και η αφοσίωση στην αναζήτηση του απόλυτου σε επιδόσεις και οδική συμπεριφορά είναι λόγος ύπαρξης για την Polaris, η οποία, όπως είπαμε, δεν υπάρχει. Δηλαδή, υπάρχει, και μάλιστα πλέον στην Ελλάδα, αν και από άλλο πλανήτη.